Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εδώ από την Ελευσίνα απευθύνουμε σε όλους κάλεσμα, σε όλους όσοι δεν συμβιβάζονται με την κατάσταση που ζούνε, να συναντηθούν με το ΚΚΕ στους αγώνες και στις ευρωεκλογές. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι συναντηθήκαμε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των εργατών για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και μέτρα προστασίας, των αγροτών ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους ξεκλειρίζει, των αυτοαπασχολούμενων ενάντια στη φορολογία, των φοιτητών και των φοιτητριών για ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο, πραγματικά δημόσιο και δωρεάν. Η ελπίδα, η προοπτική και η διέξοδος για όλους μας βρίσκεται στην ενίσχυση αυτών των κοινών αγώνων. Εκεί χτίζεται το αντίπαλο δέος στην εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Εκεί καταθέτει όλες τις δυνάμεις το ΚΚΕ. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι ψάχνουν διέξοδο από τα μεγάλα προβλήματα, γι' αυτό ακούνε, συζητάνε με ενδιαφέρον τις θέσεις μας, αναγνωρίζουν τη συνέπεια, την τιμιότητα, τη μαχητικότητα και αγωνιστικότητα του ΚΚΕ, που ξεχωρίζει από το βούρκο του σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι εξοργίζονται από τη σημερινή κατάσταση και με το δίκιο τους. Αλήθεια, πώς να μην αγανακτείς όταν πλέον πεινάνε και όσοι εργάζονται, με την ακρίβεια να ληστεύει το λαϊκό εισόδημα την ίδια ώρα που οι 500 μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας έχουν αύξηση 75% στα κέρδη τους πάνω από 20 δισεκατομμύρια. Πώς να μην εξοργίζεσαι όταν μια 28χρονη κοπέλα στους Αγίους Αναργύρους δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα ή όταν διάφορα εγκληματικά κυκλώματα αλωνίζουν σε γειτονιές με την αστυνομική αδιαφορία και αυθαιρεσία να περιγράφεται με το συγκλονιστικό «το περιπολικό δεν είναι ταξί». Και την ίδια ώρα το ίδιο κράτος με τις δυνάμεις καταστολής να μπουκάρει στα απλά λαϊκά σπίτια για να τα βγάλει στο σφυρί ή να κυνηγά και να διώκει όποιον αγωνίζεται. Πώς να μην αγανακτείς όταν το ένα και μοναδικό νοσοκομείο της περιοχής, το Θριάσιο, είναι στην εντατική ψυχοραγή κάτω από την έλλειψη προσωπικού και η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί έκανε νόμιμο το φακελάκι για να χειρουργούμαστε στα απογευματινά χειρουργία, λες και δεν έχουμε πληρώσει ξανά και ξανά από τους φόρους και τις εισφορές για να έχουμε ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Πώς να μην εξοργίζεσαι όταν παζώνουν την αλήθεια και βγάζουν λάδι τους ενόχους για το έγκλημα στα τέμπη, τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εταιρεία, ενώ με την πολιτική τους ετοιμάζουν τα επόμενα τέμπη, στα σχολιά, στις μεταφορές, στους χώρους δουλειάς, σε μια περιοχή όπως το Θριάσιο, με μεγάλο κίνδυνο για βιομηχανικό ατύχημα. Σε όλη τη χώρα και σε αυτές εδώ τις περιοχές, το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» είναι κάθε μέρα και πιο επίκαιρο. Μπορεί όμως να γίνει και οδηγός στον αγώνα του λαού μας, για να σταματήσουμε να πηγαίνουμε από τη μια καταστροφή στην άλλη. Εδώ που οι εργαζόμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, το σύνολο του λαού ζουν καθημερινά με το άγχος για να γυρίσουν οι ίδιοι ή οι δικοί τους άνθρωποι σώοι από τους χώρους δουλειάς εξαιτίας των αμέτρητων εργατικών ατυχημάτων, μιας πραγματικής γενοκτονίας που γίνεται στους χώρους εργασίας. Μόλις πριν λίγες μέρες, η Δυτική Αττική έχασε ένα ακόμα δικό της παιδί, τον Κώστα, αυτή τη φορά στα ναυπηγεία της Χαλκίδας. Ακόμα μια φορά, ο λαός της περιοχής τρινεί τους νεκρούς της την ίδια στιγμή και στην ίδια περιοχή που οι κυβερνήσεις, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές διαφημίζουν ως σύμβολο ανάπτυξης, ως πεδίο επενδύσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Για να συνεχίσουν κάποιοι να μετράνε κέρδη και ο λαός να συνεχίσει να μετρά τη φτώχεια του και τους νεκρούς του. Ο λαός της περιοχής, σύντροφοι και φίλοι, έχει πείρα. Ας θυμηθούμε μόνο
τη μεγάλη προπαγάνδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να εμφανίσει ως εξυγίανση το ξεπούλημα των αφηγείων της Ελευσίνας. Τη μετατροπή δηλαδή μιας κρίσιμης υποδομής της χώρας σε υποδομή για τις ανάγκες του Αμερικάνικου στόλου και για τα κέρδη της ΩΝΕΚΣ. Στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τα ναυπηγεία Ελευσίνας ψήφισε υπέρ η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους αποχωρίζοντες πλέον της Νέας Αριστεράς και μάλιστα τσακώνονταν για το ποιανού έργο είναι το ξεπούλημα. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη και το κόμμα Βελόπουλου έκλειναν το μάτι και σε άλλους επενδυτές. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε και μετά έκανε κυριολεκτικά το παγόνι, ενώ το κόμμα Βελόπουλου, που τολμάει να θέλει να εμφανίζεται και ως αντισυστημικός στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ψήφισε παρόν. Δεν τόλμησε δηλαδή ούτε για τα μάτια του κόσμου να καταψηφίσει, ενώ αυτό το διάστημα ζητάει από την κυβέρνηση να εντάξει τα ναυπηγεία σε πρόγραμμα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας. Για τα όπλα στο Ζελένσκι και στο Ναζί του τάγματος Αζόφ. Τόσο αντισυστημικός είναι και ο Βελόπουλος. Κυριολεκτικά παρόν για τις ανάγκες της αστικής τάξης της χώρας μας, αλλά και για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό το σχέδιο, σύντροφοι και φίλοι, της δίθεν εξυγίανσης που μετέτρεψε τα ναυπηγεία σε ειδική οικονομική ζώνη, είναι που κρατάει ακόμα σε ομοιρία τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και ας μιξοκλαίνε τώρα όσοι βάλανε φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για να περάσει όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και ο Βελόπουλος. Και έτσι, από τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που όλοι μαζί διαφήμιζαν, βρισκόμαστε στο να παραμένουν στον αέρα οι εργαζόμενοι, αφού η κυβέρνηση και ο επενδυτής παίζουν καθυστερήσεις και προχωράνε σε απολύσεις, την ίδια στιγμή που τα δεδουλευμένα τους παραμένουν απλήρωτα και είναι αδιευκρίνιστο το τι μέλη γενέστε με αυτά. Ο λαός αυτής εδώ της περιοχής ζει τις μεγάλες αντιφάσεις ενός συστήματος που δεν παίρνει από διορθώσεις, αλλά στην ημερήσια διάταξη πρέπει να μπει η ανατροπή του. Δίπλα σε εγκαταστάσεις και βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, υπάρχουν εργατικά λαϊκά σπίτια που το χειμώνα μένουν παγωμένα και το καλοκαίρι γίνονται καμίνια. Δίπλα σε αυτές τις εγκαταστάσεις συνεχίζουν να έρχονται οι υπέροχοι λογαριασμοί του ρεύματος. Συνεχίζονται οι απειλές στο λαό από τους διάφορους παρόχους. Αυτή την πείρα μπορεί να αξιοποιήσει ο λαός της περιοχής για να μην πέσει σε νέες παγίδες εξαπάτησης που του στείλουν γύρω από τη δημιουργία του Logistics Center. Η πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στον Αυτόπυργο ήταν αποκαλυπτική των προτεραιοτήτων που έχει η ίδια η κυβέρνηση. Επισκέφθηκε λοιπόν τις υποδομές της πρώην Χαλκιδικής που ήδη έχουν ονομαστεί πύλη των Αμερικάνων για να δώσει τα διαπιστευτήριά τους στους Αμερικάνους επενδυτές για να εγγυηθεί τελικά την κερδοφορία τους. Για να προχωρήσουν απρόσκοπτα αυτοί οι σχεδιασμοί, συνεχίζουν να πουλάνε το παραμύθι των νέων θέσεων εργασίας. Το ίδιο παραμύθι που πουλούσαν χθες τα ναυπηγεία Ελευσίνας, προχθές τη Λάρκο. Και τελικά, κρίσιμες στρατηγικής σημασίας υποδομές μετατράπηκαν σε ειδικές οικονομικές ζώνες ή σε παλιοσίδερα με τους εργαζόμενους σε καθεστώς εργασιακής γαλέρας. Τα επενδυτικά σχέδια στη Δυτική Αττική είναι τελικά κομμάτι από το ΠΑΘ της εμπλοκής της χώρας μας στους επικίνδυνους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Ο στόχος τους είναι να καταστεί η χώρα μας περιφερειακός κόμβος υποστήριξης και logistics, όπως λένε, για την επικίνδυση και την υλοποίηση επικίνδυνων πολεμικών σχεδίων του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, όπου έχει ήδη ανάψει η φωτιά του πολέμου και το βλέπουμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Στην Ουκρανία, τα παιδιά του Ρώσικου και του Ουκρανικού λαού, που για δεκαετίες έζησαν αδελφομένοι στη Σοβιετική Ένωση και τσάκισαν μαζί το φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα σφάζονται μεταξύ τους για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των υπεριαλιστών για τα φέτη το φαΐ.
Στη μαρτυρική Παλαιστίνη, το κράτος κατακτητής του Ισραήλ προχωρά σε μια γενοκτονία και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η ελληνική κυβέρνηση σε όλα αυτά δίνει συνένεση, δίνει απλόχερα τη στήριξή της, δηλώνει παρόν σε όλα τα πολεμικά μέτωπα με την ανοχή και την ομερτά των άλλων κομμάτων. Από τα παλαμάκια όλων στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι και τους Ναζί του Αζόφ στο ελληνικό κοινοβούλιο, φτάσαμε στην αποστολή πλημάτων με απαγορευμένο λευκό φόσφορο στην Ουκρανία, γινόμενη εν δυνάμει συνεργή στην τέλεση εγκλημάτων πολέμου. Από την υποστήριξη στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, έφτασε η χώρα μας με την κυβέρνηση να ηγείται στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, με την αποστολή φρεγάτας, βάζοντας σε κίνδυνο τόσο το προσωπικό όσο και ολόκληρο το λαό μας σε περίπτωση κλιμάκωσης της πολεμικής αναμέτρησης. Από την υποστήριξη των ατοικών διχοτομικών σχεδίων για την Κύπρο, φτάσαμε να παζαρεύουμε τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο με την Τουρκία, με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Από κατά τρέχουν και τα άλλα αστικά κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ να λέει ναι σε όλα όσα έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ και το κασελάκι του ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία. Ναι, αυτό που δεν έχουν τολμήσει να πούνε ούτε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τόλμησε να το πει πρώτος από όλους ο Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ιερή αυτή τη δολοφονική μηχανή του πολέμου με τα εκατομμύρια των θυμάτων σε όλο τον κόσμο, με τους άδικους βομβαρδισμούς και πολέμους σε όλη την Ιφίλιο. Και ακόμα, σύντροφοι και φίλοι, δεν έχουμε δει τίποτα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται σχέδια μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική, όπως λέει, έχοντας στα πλάνα της την έκδοση ακόμα και ευρωομολόγου για να πληρώσουν οι λαοί την πολεμική προετοιμασία. Προετοιμάζεται για πιο ενεργή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία με την αποστολή στρατιωτικών αποστολών, όπλων και πυρομαχικών, έχοντας ήδη δώσει 78 ολόκληρα δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι. Γι' αυτό λοιπόν είναι πιο αναγκαία σήμερα από ποτέ η επαγρύπνηση, η ετοιμότητα, η συμπόρευση του κάθε προοδευτικού ανθρώπου με το ΚΚΕ για να δυναμώσει η πάλι για απεμπλοκή της χώρας μας από το μαγελιό. Και ο λαός εδώ της Ελευσίνας, με τη συγκλονιστική του συγκέντρωση πριν λίγους μήνες στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, έδειξε ότι είναι έτοιμος να δώσει αυτή τη μάχη χαρετά και στην πρώτη γραμμή. Για να μην πληρώσει ο λαός μας και με το αίμα του τις συμμαχίες της άρχουσας τάξης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από όλες τις πλευρές επιβεβαιώνεται ότι τα κέρδη και οι επενδύσεις των καπιταλιστών δεν συναντιούνται πουθενά, μα πουθενά με τις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι και τα έργα που εξαγγέλλονται στην περιοχή σας. Τέτοιο έργο είναι η σιδηροδρομική ξυχάραξη που θα γίνει επίγεια, θα κόψει τις πόλεις της περιοχής στη μέση, ενώ θα μεγαλώσει το κίνδυνο ατυχημάτων τη στιγμή μάλιστα που ήδη υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση. Πετάνε το τυράκι του τρένου στο λαό, ενώ δίπλα στο τρένο σχεδιάζουν να περνάνε αγωγή πετρελαίου, ναύτας, βενζίνης και κυροσύνης για τις ανάγκες των ΕΛΠΕ. Κάνουν τη Δυτική Αττική μια ορολογιακή βόμβα, γιατί την ίδια στιγμή που συσσωρεύονται τόσες επικίνδυνες δραστηριότητες, συνεχίζει η ανυπαρξία ελεκτρικών μηχανισμών του κράτους για τα μέτρα ασφάλειας και συντήρησης αυτών των υποδομών. Τι εμπιστοσύνη λοιπόν μπορεί να έχει ο λαός μας, ο λαός της περιοχής, σε ένα κράτος που για δεκαετίες συνεχίζει το έγκλημα της κομματερής και που την επιδημιολογική μελέτη την κρατάει ακόμα κρυφή? Και βέβαια, το σκανδαλώδες είναι ότι τη μελέτη για την κατασκευή των αγωγών των ΕΛΠΕ την κάνουν τα ίδια τα ΕΛΠΕ, για να γίνει δουλειά γρήγορα
και χωρίς πολλά εμπόδια. Ενώ μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα, για έργα προστασίας της ζωής του λαού μας, συνεχίζουν να καρκινοβατούν. Σε αυτές λοιπόν εδώ τις περιοχές, σε αυτή την πόλη, θα αντυχήσει σήμερα από την εκδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ το πότε θα κάνει ξαστεριά. Γιατί ξαστεριά δεν γίνεται με τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με τον ενωμένο αγώνα του λαού μας και με ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες. Όσοι έκαναν λοιπόν το βήμα στις προηγούμενες εκλογές και όσοι ακόμα το σκέφτονται, να το τολμήσουν, να ανεβάσουμε το ΚΚΕ ακόμα και δεύτερο κόμμα στην Αττική. Να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης και εναντίωσης στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάθουν απανοτά εγκεφαλικά στις Βρυξέλλες και στα σαλόνια της αστικής τάξης. Να στείλουμε πανευρωπαϊκό μήνυμα αγωνιστικής αισιοδοξίας και ανάτασης σε όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε πολλές χώρες βρίσκονται και αυτοί στους δρόμους του αγώνα. Να ταρακουνήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα αστικά κόμματα που βάζουν πλάτη σε αυτή την εγκληματική πολιτική. Την κοινή τους πλεύση επιβεβαιώνουν και οι μεταγραφές υποψήφιων ευρωβουλευτών ανάμεταξύ τους και οι ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, προσέξτε, έχουν ψηφίσει τα ίδια ακριβώς με τη Νέα Δημοκρατία στο 75% των ψηφοφοριών. Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει ό,τι και η Νέα Δημοκρατία στο 93% των ψηφοφοριών. Η Ελληνική Λύση έχει ψηφίσει ό,τι και η Νέα Δημοκρατία στο 54,3% των ψηφοφοριών. Ψηφίζεις δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση και σου βγαίνει σε συντριπτικό ποσοστό Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί βάζουν την υπογραφή τους σε αποφάσεις που καθορίζουν αρνητικά τη ζωή και το μέλλον μας, αφού το 90% των νόμων που ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή είναι ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες. Πίσω λοιπόν από την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τους νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τα 13 ώρα, την εντατικοποίηση, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ενεργατικές της οδηγίες. Πίσω από την ακρίβεια βρίσκονται ανάμεσα σε άλλα η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πράσινους πόρους, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με τα χρηματιστήρια ενέργειας, τα ματωμένα πλεονάσματα που θρέφονται από τους άδικους και δυσβάσταχτους για το λαοφόρους, το τζάμπα χρήμα που μοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους ομίλους και που φουσκώνει τον πληθωρισμό με το λαό να πληρώνει τελικά τα σπασμένα. Πίσω από την εμπορευματοποίηση της παιδείας, τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης, δηλαδή μια ενιαία μεγάλη αγορά πτυχίων σε τιμοκατάλογο, αλλά χωρίς καμία πραγματική επαγγελματική επιστημονική αξία. Πίσω από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που συγκλώνησε όλη τη χώρα, βρίσκεται η πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, που θυσιάζει την ασφάλεια στο χωμό του κέρδους. Πίσω από τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού, όπως αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, μέτρα της σεισμικής θωράκισης, βρίσκεται η πολιτική του κόστους-οφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κοινικά στις οδηγίες της προβλέπει ότι είναι, ακούστε, οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία. Μην ψάχνουμε λοιπόν τον ένοχο πίσω από τις πλημμύρες στη Μάντρα, πίσω από τις φωτιές στο Μάτι, τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, τις φωτιές στον Εύρο και αλλού, είναι ο ίδιος. Πίσω από το ξεκλήρισμα των βιοπαλλεστών αγροτών βρίσκεται η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής που έβγαλε στους δρόμους τους αγρότες από το Παρίσι και τις Βρυξέλλες μέχρι την Ελλάδα. Πίσω από την απογείωση της φορολογίας στους αυτοαπασχολούμενους που τους οδηγεί στο λουκέτο, βρίσκονται τα προαπαιτούμενα για την εκταμείωση δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή, σύντροφοι και φίλοι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν διορθώνεται. Γίνεται μόνο χειρότερη. Όσοι υποσχέθηκαν ότι θα αλλάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν να ψηφίσουν μαζί με τους προηγούμενους το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Είναι λοιπόν ένωση των μονοπωλίων, είναι συμμορία ληστών και εχθρός των λαών. Είναι το βασίλειο της διαφθοράς με 30.000 λομπίστες εγκαταστημένους στις Βρυξέλλες γύρω από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γράφουν οι ίδιοι τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να τις δίνουν μετά στους ευρωβουλευτές για να τις ψηφίσουν. Είναι χαρακτηριστικό για αυτό ότι σε σύνολο 705 ευρωβουλευτών μόνο οι δύο του ΚΚΕ καταψήφισαν ψήφισμα που έλεγε αυτολεξή πως τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά από όλα αυτά έχουν το θράσος να μιλάνε για κράτος δικαίου, λένε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μαζικών παρακολουθήσεων, των στρατοπέδων συγκέντρωσης και των πνιγμένων προσφύγων, του κεντρώου Μακρόν που κυβερνά με προεδρικά διατάγματα, της ακροδεξιάς Μελώνη, του σοσιαλιστή Σάτσερ που πυροβολεί τους μετανάστες στα σύνορα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποκαθιστά συνεργάτες των Ναζί και διώκει τους κομμουνιστές που σε 10 κράτη-μέλη της απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Από αυτούς αντιγράφει και ο Μητσοτάκης τα εμφόρια μέτρα, σαν καλός μαθητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι, και ασκούζουν τον Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή κανονικότητα που είναι αυτή που περιγράψαμε. Παιδί αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σπλάχνω από τα σπλάχνα του συστήματος, είναι και η ακροδεξιά, που ενισχύεται πολύμορφα από το σύστημα για να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Όπως ο γυρολόγος της πολιτικής και τον Κεραμιχόν Βελόπουλος, που το παίζει αντίπαλος των κομμάτων, λέει, που χρεοκόπησαν τη χώρα, αλλά έχει περάσει σχεδόν από όλα, και από το Πασόκ και από το Λάος του Καρατζαφέρη και από τη Νέα Δημοκρατία. Πουλάει αντισυστημικό προφίλ, αλλά έχει ψηφίσει από το πρώτο μνημόνιο μέχρι σχεδόν τους μισούς νόμους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πουλάει φούμαρα περί ανεξάρτητης εθνικής πολιτικής στην άμυνα, αλλά έχει στηρίξει τα πάντα από τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις πλάτες που κάνει στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Πραγματικό όμως εμπόδιο στην ακροδεξιά μπορεί να θέσει ο ίδιος ο λαός με το κίνημά του, με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, γιατί μόνο το ΚΚΕ τα βάζει με συνέπεια με το σύστημα και την πολιτική που τροφοδοτεί με πολλούς τρόπους την ακροδεξιά. Και αυτό το αποδείξαμε. Έχουμε δηλαδή αποδείξεις παντού, και στον δρόμο και στη Βουλή, και στην περιοχή σας και σε όλη την Ελλάδα. Στις 9 λοιπόν του Ιούνιου, η μόνη ψήφος που θα πιάσει τόπο για το λαό και την νεολαία είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Γιατί είναι η μόνη που θα την βρουν την επόμενη μέρα δίπλα τους και θα μετατραπεί σε διεκδίκηση και αγώνα για όλα όσα έχουμε ανάγκη. Για να κόψουμε τη φόρα στη Νέα Δημοκρατία που επιστρατεύει τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα περί αστάθειας, όταν την αστάθεια στη ζωή του λαού τη φέρνει η ίδια με την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην δώσουμε συγχωροχάρτη στα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ και τώρα θέλουν να αναβαπτιστούν με τη λαϊκή ψήφο. Για να μην δώσουμε λευκή επιταγή με την αποχή μας που βολεύει τελικά την κυβέρνηση για να συνεχιστεί ο αντιλαϊκός της κατήφορος. Για να εκλεγούν περισσότεροι ευρωβουλευτές με το ΚΚΕ, που είναι η φωνή των πολλών και στην Ευρωβουλή, οι μόνοι που ξεσκεπάζουν, αποκαλύπτουν, καταψηφίζουν όλες τις αντιδραστικές αποφάσεις της και ενημερώνουν το λαό για να οργανώνει τις αντιστάσεις του. Με ισχυρό λοιπόν ΚΚΕ, γιατί αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα δουλειάς, όπως τραγούδησε αξεπέραστα ο Νίκος Ξυλούρης, και καταφέρνει και σήμερα να εμπνέει και να φλογίζει τους αγωνιστές όλων των ηλικιών να περνάει στα χείλη από γενιά σε γενιά. Σίγουρα, σύντροφοι και φίλοι,
η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη, ερμηνεία που έδεσε στίχους και μουσική σε αξέχαστα τραγούδια, έχει τη δική της συμβολή σε αυτό που πέρασαν αυτά τα τραγούδια σε όλες τις γενιές. Η ικανότητα, τα τραγούδια που τραγούδησε ο Ξυλούρης, να φωλιάζουν βαθιά μέσα στην καρδιά του ελληνικού λαού, βασίζεται στο ότι δεν κατάφερε απλώς μια άρτια εκτέλεση, αλλά κυρίως μια πραγματική ερμηνεία, αυθεντική, λαϊκή, γεμάτη συνέστημα. Το συνέστημα του ίδιου του λαού ήταν αυτό που μετέδωσε ο Νίκος Ξυλούρης, τραγουδώντας, το συνέστημα ενός λαού που αγωνίζεται για ζωή, αξιοπρέπεια, ελευθερία, καταφέροντας έτσι να εξισώσει αυτά τα τραγούδια σε πραγματικά αληθινά, λαϊκά και από αυτή την άποψη διαχρονικά τραγούδια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ερμηνεία του στο καπνισμένο τσουβάλι του Χρήστου Λεωτή σε στίχους Γιάννη Ρίτσου, στο Διόνυση Καλοκαίρι μας του Σταύρου Ξαρχάκου, στην προσωπική του δισκογραφία όπως τα Ξυλουραϊκά και άλλα. Το ερώτημα πώς ο Ξυλούρης πέτυχε τα παραπάνω είναι απλό. Ο ίδιος ήταν παρόν στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της εποχής του και έτσι το συνέστημα του λαού που παλεύει ήταν και προσωπικά δικό του. Πλάι-πλάι με τους φοιτητές και το λαό που γράψανε ιστορία με την ανυπόταχτη στάση τους στο ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Στη θεατρική σκηνή για το μεγάλο μας τσίρκο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη συγκλονιστική συναυλία αμέσως μετά τη Χούντα. Στο πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, ο Νίκος Ξυλούρης ήταν πάλι εκεί, τραγούδησε στη σκηνή του, ενώ ακολούθησαν πολλές ακόμα συμμετοχές μέχρι και τον πρόωρο χαμό του το Φλεβάρι του 1980, πριν συμπληρώσει τα 44 χρόνια ζωής. Φέτος λοιπόν, που γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, δεν μπορούμε να μην τιμήσουμε και τη δικιά του ξεχωριστή συμβολή. Τη συμβολή του, κυρίως το να γίνει η τέχνη αυτής της εποχής, ορόσημο της ριζοσπαστικής προοδευτικής τέχνης στον τομέα του πολιτικού τραγουδιού. Η σημερινή λοιπόν συναυλία με τον Φάνη Μπαρκούνη και το συγκρότημά του αποτελεί μόνο μια μικρή τιμή, όπως και το αφιέρωμα που κάναμε στα πλαίσια του 49ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Ανεξάρτητα όμως από τέτοιες όμορφες, αναγκαίες πολιτιστικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις, πιστεύουμε ότι ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι αναπόφευκτα πάντα παρόν στους αγώνες του λαού και της νεολαίας, γιατί η φωνή του είναι η φωνή ενός λαού που παλεύει, που ονειρεύεται για έναν καλύτερο κόσμο. Για αυτόν τον καλύτερο κόσμο, για αυτήν την πλάση που θα κοκκινήσει, μας τραγούδησε και ο ίδιος στην παλάτα του Κυρμέτιου, «Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλάση που κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, αυτή την άλλη γη, την άλλη θάλασσα, αυτόν τον ήλιο που έχει κοκκινήσει, φωτίζει με την πρότασή του, με το σύγχρονο επιστημονικά επεξεργασμένο του πρόγραμμα, το ΚΚΕ με την εργατική τάξη και τον λαό στην εξουσία». Ας σκεφτούμε μόνο πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν οι εργαζόμενοι είχαν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Αν η γη, τα λιμάνια, οι βιομηχανίες, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής γίνονταν λαϊκή περιουσία. Ας σκεφτούμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε αν βγάζαμε από τη μέση το κέρδος των ομίλων, το συμφέρον της άρχουσας τάξης, των καπιταλιστών, τις κατευθύνσεις και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτή η διέξοδος εμείς λέμε πως υπάρχει. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία του λαού. Είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά την παραγωγή με κριτήριο το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Είναι με μια λέξη ο σοσιαλισμός. Σε αυτή την κοινωνία, οι κρίσιμες υποδομές που υπάρχουν στο θριάσιο πεδίο μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού, να αναπτυχθεί η βιομηχανική παραγωγή με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ιδιωτικού επίπεδου, του συνόλου των εργαζομένων και προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτόν τον ολότελα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, η χώρα μας απαλλαγμένη από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της αστικής τάξης, μπορεί να αξιοποιήσει φιλολαϊκά τη γεωστρατηγική της θέση,
έτσι ώστε να συνάψει αμοιβαία υποφελείς συμφωνίες με άλλους λαούς. Μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες, το έμπειρο και πολυάριθμο εργατικό της δυναμικό για να αναπτύξει ισόμετρα όλους τους κλάδους της οικονομίας και να συμβάλλει στη λαϊκή ευημερία. Μπορεί να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή για να παράξει ασφαλή, ποιοτικά και φθηνά αγροτικά προϊόντα για να θρέψει το λαό μας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, η ύπαρξη σύγχρονων νοσοκομείων και σχολείων, ελεύθερων χώρων, η εξασφάλιση κατάλληλων λαϊκών κατοικιών, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης και μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος θα είναι πρώτη προτεραιότητα για το εργατικό κράτος και δεν θα θεωρούνται περιττό κόστος όπως συμβαίνει σήμερα. Στον 21ο αιώνα, λοιπόν, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των άλλων μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων, όλα αυτά είναι εφικτά, αρκεί να βγει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτή τελικά είναι η πρόταση του ΚΚΕ υπέρ των εργαζομένων. Και στο βαθμό που η καθημερινή πάλι συνδέεται με αυτή την προοπτική, μπορούν ο λαός, οι εργαζόμενοι και η νεολαία να υπολογίζουν και στην απόσπαση νέων κατακτήσεων στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Να φοβήσουν τελικά αυτούς που σήμερα μας φοβερίζουν. Να ρίξουν ένα δυνατό χαστούκι στην κυβέρνηση και στα κόμματα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης που μαυρίζουν τις ζωές μας. Να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, της εκμετάλλευσης, της ακρίβειας, της φτώχειας και των πολέμων. Για την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της φιλίας, της ειρηνικής διαβίωσης των λαών, της ευημερίας και του σοσιαλισμού. Με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, να γυρίσει το χαμόγελο στα χείλη των λαϊκών ανθρώπων, να δυναμώσει το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Εμπρός λοιπόν τους δύο ακριβώς μήνες που απομένουν, να φτάσει παντού το κάλεσμα και το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ σε κάθε λαϊκό σπίτι, σε κάθε νέο